Στην Star Ελλάς 2016, η Μικαέλα Φωτιάδη, που βρίσκεται στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της, περιμένοντας το πρώτο της παιδί μαζί με τον σύντροφό της Γιάννη Μπορμπό, και συνάντησε στο νέο του σπίτι η κάμερα του Happy Day. Περιμένει να γεννήσει 21 Ιουνίου στα γενέθλιά μου. Θα είναι το δώρο μου. Δεν το σχεδιάσαμε. Δεν ήταν στο. Δεν το αποφεύγαμε. Απλά δεν το αποφεύγαμε. Πώς σου το είπε? Είχε φέρει αυτό εδώ το σκουλαρίκι μέσα σε ένα κουτάκι και μου λέει: το μωρό μας είναι όσο είναι το σκουλαρίκι. Θέλεις να το μεγαλώσει? Πάγωσα στην αρχή, ξέρεις, έμεινα κάκυλο και μετά πέταξε στο ταβάνι. Εγώ με το που είδα το τεστ, φαντάστηκα ένα κοριτσάκι. Ότι ξαφνικά βλέπα στον ύπνο μου μωράκι, αγοράκι, και βλέπα τον μικρό αδερφό βασικά μωρό ότι είχα. Πήγαινα σε μαγαζιά με ρούχα για μωρά και έβλεπα τα αγορίστικα. Λέω, λες τελικά να το νιώθω. Και όντως όταν μας είπανε ότι είναι αγόρι τελικά, είχα συγκινηθεί πάρα πολύ, γιατί λέω, όντως το ένιωσα. Είσαι ασφάλεια με την εικόνα σου? Δεν είναι τόσο πολύ εικόνα, είναι πιο πολύ το ότι δεν μπορώ να κάνω πράγματα. Πριν 2 εβδομάδες που είχα πάει στο γιατρό μου, είπε ότι έχω πάρει 12. Μπορεί να έχω πάρει άλλα 2 με το Πάσχα. Αυτούς τους μήνες κάνεις πολύ κουράγιο με τη Μικαέλα. Θα σου πω το πιο απλό. Παραγγέλνουμε. Έρχεται ο άνθρωπος, φέρνει τα σουβλάκια. Φέρνει τα σουβλάκια, με το που βάζουμε στο τραπέζι τα σουβλάκια, θέλει πίτσα. Τι είναι το πιο τρελό που σου έχει ζητήσει? Μου ζητούσε από τον 3ο μήνα καρπούζι. Γιάννη, νομίζω ότι θα γεννήσω και το παιδί θα περπατάει, θα τρέχει, θα λέει πάμε έξω. Θα είσαι μέσα, Γιάννη? Μικαέλα θέλει, αλλά... Και μάλλον θα. Ναι, θα είμαι, αλλά. Αλλά θα είναι δίπλα μου, δεν θα. Δεν ξέρουμε πώς θα βγω.